Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, γιατί χθες είχαμε και την πρώτη κινητοποίηση, το πρώτο συλλαλητήριο στον κόμβο Πλατικάμπου από τους πληγέντες, οι οποίοι ζητούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Πάντως, κύριε Μαρούδα, και σας καλημερίζω εδώ από την Κρήτη και το Ηράκλειο. Ο Επίτροπος Γεωργίας, ο Ευρωπαίος, ο Γιάννους Λέι Βοιτσακόφσκι, έμεινε άφωνος χθες που επισκέφθηκε την περιοχή σας μαζί με υπουργούς. Να σας καλημερίσω και εγώ, όπως και σε όλη την Κρήτη, να πω ότι πραγματικά η εικόνα που αντικρίζει κάποιος ερχόμενος εδώ στο Θεσσαλικό κάπου και ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή που χθες έγινε η κινητοποίηση στην Κάρλα, είναι 250.000 στρέμματα κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή, τα οποία με τα σημερινά δεδομένα και αν δεν πάρθουν μέτρα, και αυτό ήταν και το πρώτο αίτημα που βάλαμε στο συλλαλητήριο, αυτά τα νερά θα αποστραγγιστούν, θα φύγουν από τα χωράφια, από την Κάρλα, σε 630 ημέρες, αν δεν βρέξει. Θα βρέξει δηλαδή, γιατί έχουμε χειμώνα μπροστά. Δηλαδή, χρειάζονται 2 χρόνια τα σημερινά δεδομένα για να φύγουν αυτά τα νερά, για να ξαναγίνουν χωράφια μετά από 2 ή 3 χρόνια, για να μπορέσουν να καλλιεργηθεί αυτή η γη. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τη φετινή παραγωγή που ούτως ή άλλως είναι χαμένη η συντριπτική πλειοψηφία της Θεσσαλίας, αλλά αφορά και τα επόμενα χρόνια. Άρα είναι θέμα επιβίωσης ξεκάθαρα των αγροτών που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, που δεν έχουν δουλειά πλέον, εάν δεν παρθούν αυτά τα μέτρα που ζητούσαμε χθες με το συλλαλητήριο. Και βέβαια, κύριε Μαρούδα, δεν κάνει να ξεχνάμε ότι μαζί με εσάς που δραστηριοποιείστε στην ευρύτερη περιοχή είναι και εκείνοι, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι μεγάλος, και εκείνοι οι οποίοι ήρθαν στη δική σας την περιοχή προκειμένου να δραστηριοποιηθούν. Αναφέρομαι στους μελισσοκόμους, στη μεταφορά των κυψελών στη δική σας περιοχή, γιατί πρόσφατα μιλούσαμε και με τους μελισσοκόμους και μας λέγανε ότι πραγματικά το μέγεθος είναι μεγάλο, γιατί από περιοχές που είτε είχαν άλλα φυσικά φαινόμενα ή υπήρχαν φωτιές, χρειάστηκε και αποφάσισαν να μεταφέρουν κυψέλες με χιλιάδες πληθυσμό μελισσών στη δική σας την περιοχή, στις δικές σας τις περιοχές, αναζητώντας ό,τι καλύτερο για το ποιοτικό μέλι, και τελικά καταστράφηκαν και εκείνοι. Δηλαδή δεν ξέρεις πια και στις παράπλευρες απώλειες από πού να μετράς ζημιές. Αυτό μου έχουν δώσει οι άνθρωποι να καταλάβω. Βεβαίως, έχουν χαθεί με τα στοιχεία που μας είχε δώσει εδώ με τους κομικούς σύλλογους που έχουμε επικοινωνία, περίπου 45.000 κυψέλες στις πλημμύρες. Πρέπει να πω ότι η ζημιά στα ζώα είναι τρομακτική, μιλάμε για περίπου 200.000 ζώα. Τα 20.000 ήταν εδώ στο Δήμο που χθες έγινε η κινητοποίηση, πνιγμένα ζώα, σύν τις καταστροφές στους στάβλους, στα αρμπικτήρια και στις ζωοτροφές που ήταν αποθηκευμένες. Μιλάμε για μια ασύλληπτη καταστροφή, στην οποία έχουν σοβαρή ευθύνη βέβαια και η κυβέρνηση και η περιφέρεια εδώ και οι Δήμοι, με την έννοια ότι δεν πάρθηκαν τα κατάλληλα μέτρα, τα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης της Θεσσαλίας. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για κακοτυχνίες που έγιναν, για ακάθαρτα αντάκια, ρέματα, αναχώματα, όλα αυτά τέλος πάντων που οδήγησαν το νερό σε αυτή την καταστροφή. Γιατί ήταν πολύ το νερό, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Και τα ρίζα που δεν έγιναν. Και αυτό είναι και μια απαίτησή μας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω την εικόνα. Όπου και να βρέξει η Θεσσαλία, έτσι όπως είναι διαλυμένα τα πάντα από τη βροχή, αναχώματα δηλαδή, φράγματα κτλ., όλο αυτό το νερό πάντα θα μεταφέρεται στην Κάρλα. Είναι μια λεκάνη απορροής για τη Θεσσαλία πλέον. Όλο αυτό το νερό σε κάθε βροχή θα μεταφέρεται εκεί. Οπότε εκεί πέρα υπάρχουν χωριά που έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους, έχουν εκκοινωθεί. Ψάχνουν να βρουν σπίτια, νοικιάζουν από εδώ και από εκεί όπου μπορούν σε άλλες περιοχές. Και βέβαια υπάρχει μια υγειονομική βόμβα για όλη την περιοχή, γιατί αυτό είναι βάλτος που έχει σχηματιστεί, δεν είναι κάποια καθαρή λίμνη. Και βεβαίως υπάρχουν λίμματα, υπάρχουν κουνούπια, υπάρχουν. Εντάξει, τώρα πάμε προς το χειμώνα, αλλά θα υπάρχουν αυτά. Είπαμε, θα μείνει για χρόνια αυτό το νερό εκεί. Τι είναι και αυτό? Βέβαια μεγάλη καταστροφή στον γεωργικό εξοπλισμό. Καταλαβαίνετε ότι γεωτρήσεις, καρούλια, λάστιχα, τρακτέρ, μηχανήματα, διάφορα
Είναι κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω όμως κάτι. Εντάξει, και εγώ παιδί του χωριού είμαι. Λίγο πολύ μπορώ να καταλάβω αυτά τα οποία μου λέτε. Άσχετα αν στη συνέχεια οι περισσότεροι γινόμαστε αστεί και αλλάζουμε συνήθειες. Πόσο εύκολο είναι όλα αυτά να αποκαταστηθούν από τους ίδιους εσάς? Γιατί δεν φαντάζομαι ποτέ ότι η πολιτεία μπορεί να αποδώσει αυτή την αποζημίωση στο 100%. Δεν το λέω με την έννοια της κακεντρέχειας, της μεγάλης επιφύλαξης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με την κοινή λογική αν ποτέ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποζημιωθείτε στο 100%. Γεωργικά μηχανήματα, πώς θα αυτή η ζημιά θα αποκατασταθεί? 200.000 ζώα τα οποία έχουν χαθεί, πώς? 45.000 κυψέλες, πώς? Πώς είσαστε 25 με 30.000 άνθρωποι, αγρότες, αγροτικές οικογένειες που δραστηριοποιήσετε στην περιοχή, εκεί τι γίνεται? Πώς μπορείτε να ξανασηκώσετε κεφάλι? Πότε θα ξανασηκώσετε κεφάλι? Απλά και με την κοινή λογική, χωρίς μυρολατρίες, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι υπάρχει δυνατότητα και τα χρήματα για να καλυφθούν οι ζημιές. Το ζήτημα είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, αν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Όσο και θα σας φανεί, μπορεί και τραβηγμένο, αυτή η πραγματικότητα. Τα 200.000 ζώα και με 300 ευρώ το καθένα να αποζημιωθεί εκείνη η αξία τους είναι 60 εκατομμύρια. Όσο θέλουν για τον Καλατράβα. Ένας Καλατράβας είναι. Για να το καταλάβουν όλοι δηλαδή. Υπάρχει η δυνατότητα της αποζημίωσης. Χωρίς να υπάρχουν... Υπάρχει η δυνατότητα της αποζημίωσης, όμως κοιτάξτε να δείτε εδώ, πρέπει να πάρθουν μέτρα. Πρέπει να πάρθουν μέτρα, γιατί σας είπα ότι κάποιοι χωράφια... Με υποδομές κυρίως, φαντάζομαι, έτσι. Δεν θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν θα έχουν να καλλιεργήσουν. Δεν θα έχουν για να καλλιεργήσουν. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πάρθει ένα μέτρο αναπλήρωση του εισοδήματο. Και υπάρχει τέτοια δυνατότητα που τη δίνουν ακόμα και οι ίδιοι, ας πούμε, μέσα από τα ΚΟΕ κτλ. Βεβαίως, εμείς άλλο ζητάμε. Ζητάμε πολύ πιο άμεση αρρωγή, πολύ πιο άμεση ενίσχυση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα υπάρχουν, γιατί αν ξεκινήσουμε με τη λογική ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα, φτάνουμε σε άλλο σημείο. Τα χρήματα υπάρχουν. Μπορούν να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Ακόμα και στο 1 εκατομμύριο, πέστε που είναι η ζημιά στη Θεσσαλία, στην αγροτική παραγωγή, και 300 ευρώ να έδωναν το στρέμμα, σας λέω, είναι 300 εκατομμύρια. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Οι ζημιές μπορούν να αποκατασταθούν. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να αποκατασταθούν οι ζημιές, και το δεύτερο, να παθούν τα μέτρα αυτά, να γίνουν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, όλα αυτά τα πράγματα που τα ζητάμε δεκαετίες, ναι. Που αν υπήρχαν αυτά, οι επιπτώσεις από την πλημμύρα θα ήταν πάρα πολύ μικρότερες. Δεν λέω ότι δεν θα υπήρχαν ζημιές, θα ήταν πάρα πολύ μικρότερες. Είναι χαρακτηριστικό του φράγματος, μου κόβω αυτό το τεράστιο φράγμα στην καρδίτσα, είναι αυτό που κρατάει το νερό, δεν πλημμυρίζουν ποτέ οι σοφάδες και η καρδίτσα. Ή οι σοφάδες τουλάχιστον. Στην καρδίτσα φτάνει μερικές φορές από άλλα σημεία. Αλλά οι σοφάδες δεν έχουν πλημμυρίσει. Ενώ όλος ο νομός της καρδίτσας, ο υπόλοιπος έχει πλημμυρίσει. Γιατί εκεί υπάρχει ένα φράγμα. Εμείς ζητήσαμε 3-4 φράγματα που τα ζητάμε χρόνια, που θα μπορούσαν πραγματικά να λύσουν σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου και στην μετέπειτα βροχή. Άρα υπάρχουν, πρέπει να γίνουν και αυτά τα μέτρα. Από εκεί και πέρα σίγουρα η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Ούτε για τους κατοίκους που έχουν ξεσπιτωθεί, ούτε για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν χάσει την περιουσία. Και όπως είπατε, δεν είναι εύκολη αποκατάσταση. Στους κτηνοτρόφους είναι πολύ πιο δύσκολο να ξανακάνεις από την αρχή του κουπάδι. Στα χωράφια του ίδιου φετινή χρονιά είναι χαμένη. Τι θα καλλιεργήσουμε? Είναι ερωτήματα που τα έχουμε. Δηλαδή η χθεσινή συμμετοχή που ήταν εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες από μια συγκεκριμένη περιοχή, και σκεφτείτε το αυτό τώρα πολλαπλασιαστικά στη Θεσσαλία, γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Μέσα από τους αγώνες και μέσα με τα τρακτέρ θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας, και το ξέρουμε πολύ καλά εμείς. Και αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν ακόμα αυταπάτη, σκεφτείτε θα έρθουν και θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σκεφτείτε τώρα ότι μια περιοχή, κάποια λίγα χωριά, πώς. Δέστε αυτό ο όγκο του συνεδρίου που υπήρχε, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Λέει ένας ακροατής το μήνυμα που στέλνει και σας ακούει, κύριε Ρίζο Μαρούδα, ότι
Το λυπάμαι δεν φτάνει για αυτά τα οποία εσείς αυτή την ώρα περνάτε, αλλά από την άλλη βάση αυτόν που λέτε ότι ό,τι γίνει τουλάχιστον σε υποδομές, ότι θα πρέπει από τη δική σας την πλευρά να απαιτήσετε έτσι ώστε να υπάρχουν μελέτες και μελέτες οι οποίες το κάθε έργο που θα γίνει, όπου μπορεί να γίνει, γιατί ακόμα τα εδάφη ούτως ή άλλως πρόβλημα έχουν και εκεί ο χρόνος δεν είναι υπέρ σας σε ό,τι έχει να κάνει και με την οικονομία του σπιτιού σας, με το δικό σας τον προϋπολογισμό και τις ζημιές που έχετε πάθει, αλλά να είναι έργα τα οποία να ξέρετε ότι σε βάθος χρόνου θα μπορούν να αποδώσουν και θα είναι ασφαλή. Κοιτάξτε, σαφέστατα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα. Εμείς αυτό που ζητάμε, σαφέστατο ότι έχουν γίνει και κακοτυχνίες και όλοι το ξέρουμε και το πώς παραδίδονται, όλα αυτά πρέπει να προσεχθούν. Αυτή τη στιγμή για το βασικό μας πρόβλημα σε αυτή την περιοχή εδώ που έγινε η χθεσινή κινητοποίηση είναι αυτό το νερό που υπάρχει, που θα φύγει σε δύο χρόνια. Εμείς αυτό που ζητάμε, γιατί ήρθαν και κάποιοι Ολλανδοί εδώ εμπειρογνώμονες για να βγάλουν, να κάνουν μια μελέτη, ούτε είμαστε ειδικοί για να κάνουμε εμείς τη μελέτη, για να προτείνουμε λύσεις. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και να μας πούν το νερό θα φύγει με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα έργα ή αυτό χρειάζεται για να φύγει σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Τι έχουμε εμείς στα χέρια μας, από ό,τι έχουμε συζητήσει ως τώρα και μιλήσει μαζί με τους υπεύθυνους και μας έχουν ενημερώσει ότι το λιγότερο θα είναι 8 μήνες το διάστημα. Το καλύτερο σενάριο είναι να φύγει το νερό σε 8 μήνες. Το χειρότερο είναι, σας είπα, σε 2 χρόνια. Μάλιστα. Ρωτάνε επίσης το εξής και σας ρωτάνε, κύριε Μαρούδα, ακούγοντά σας, μέχρι τότε εσείς πώς ζείτε? Κλιματική μετανάστες θα γίνετε? Αναζητείτε κάτι άλλο? Διότι τα πάντα χάθηκαν. Ο προϋπολογισμός σας δεν είναι ότι απλά τεινάχθηκε στον αέρα, τελείωσε. Τι κάνετε, λέει, μέχρι τότε, πώς θα ζείτε, πώς θα διαβιώσετε? Καταρχήν ως τώρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, όσοι χάσαν τέλος πάντων την παραγωγή τους φέτος και εξοπλισμό, δεν έχουν πάρει τίποτα. Από τα σπίτια που έχουν κοινωθεί στα χωριά, δεν έχουν πάρει όλοι το βοήθημα αυτό των 6.600 ευρώ, το οποίο είναι για υποσυσκευές. Μάλιστα σε ένα χωριό εδώ στο Σωτήριο είχαν αγοράσει ξανά καινούργια έπιπλα με αυτά τα χρήματα. Ξαναήρθε η δεύτερη βροχή πριν μια εβδομάδα και τους αποτελείωσε ξανά και τα καινούργια αυτά που είχαν αγοράσει, τα 6.600 που είχαν διατέθει. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει πρόβλημα και βιοπορισμού δηλαδή, γιατί αυτά περιμέναμε. Τα χρήματα από την παραγωγή περίμεναν, από τα καλαμπόκια, από τα βαμπάκια που τώρα είναι η περίοδος της οικομιλής. Από τα άλλα δέντρα που υπάρχουν, αμύγδαλα, ας πούμε, που και αυτά είναι χιλιάδες, εκατοντάδες στρέμματα μέσα, πυγμένα, περίμεναν για να βγάλουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια και αυτό ζητήσαμε, να υπάρχει μια άμεση οικονομική βοήθεια. Έστω με τη μορφή προκαταβολής, ούτως ή άλλως η διαδικασία του ΕΡΓΑ γίνεται, θα γίνουν εκτιμήσεις, δεν μας καλύπτει ο ΕΡΓΑ, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται αλλαγή του κανονισμού του ΕΡΓΑ. Δεν μας καλύπτει σε κανένα. Γιατί μέσα από το αρρωγή, να με συγχωρείτε, μέσα από το αρρωγή, επειδή το αρρωγή εμείς εδώ τουλάχιστον σε φυσικές καταστροφές το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και το έχουν ζήσει οι άνθρωποι εδώ κάτω στο Αρκαλοχώρι. Ακόμα παλεύουν 2.500 φάκελοι, υποσύσταση 8.000. Έχουν οι ελάχιστοι εγκριθεί, κοντά νομίζω 29 στον αριθμό. Δεν είναι απλή η διαδικασία. Δεν είναι απλή η διαδικασία, το ξέρουμε κι εμείς. Και από τον Ιαννό πριν 3 χρόνια, αλλά και πριν 2 χρόνια στο σεισμόπληκτο Δαμάσιο, όπως και στο Αρκαλοχώρι, που ακόμα οι άνθρωποι είναι στα κοντέινερ και τα σπίτια σχεδόν πουθενά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι να πούμε τώρα. Είναι θέμα επιβίωσης. Γι' αυτό βγαίναμε και αγωνιζόμαστε. Αυτό ήταν ένα προειδοποιητικό συλλαλητήριο. Θέλουμε να εκφράσουμε, καταρχήν μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω και τις ευχαριστίες μας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την αλληλεγγύη που έδειξε, πραγματικά ήταν συγκινητική. Έχουν έρθει και μας βοηθάνε και με τη φυσική τους παρουσία, εκτός από ήδη βοήθειες που έχουν δώσει. Αυτό που πραγματικά ο λαός που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει το λαό είναι μια μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, για όλους μας και πρέπει να το έχουμε στα μυαλά μας, γιατί
θα συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα, θα συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε αντιπυρική, ούτε αντιπλημμυρική, ούτε αντισεισμική θωράκιση στη χώρα μας. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι. Τώρα εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο μέτρο του δυνατοτήτων μας, με τα τραχτέρ μας, με τις κινήσεις μας, με συναντήσεις, με πιέσεις, με όλες τις μορφές πάλι θα τις αξιοποιήσουμε, να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του προβλήματος, αλλά να δώσουν λύσεις. Το βασικό είναι να δώσουν λύσεις. Και νομίζω ότι είναι πολιτικό το θέμα, είναι πολιτική βούληση. Εάν η κυβέρνηση πιεστεί και θα αποκτήσει και την πολιτική βούληση για να μας δώσει λύσεις. Έτσι πιστεύω. Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.